Now we will pass to our international guests, and our next speaker is Mr. Sergi Cutillas Marquez, economist on the Research on Money and Finance project in London and researcher at the Observatory on Debt in Globalization in Barcelona. You have the floor. Thanks, Madam Speaker, for inviting me to the committee. There are partners in the room and colleagues of the committee. It's an honor to contribute to this process, which I think determinant for the future of democracy in Europe in the coming years. The organization that I represent, the Observatory of το παρατηρητήριο του χρέους στην παγκοσμιοποίηση. Μια οργάνωση που δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια στα πλαίσια των εκστρατιών κατά των απεχθών και παράνομων χρεών του Νότου. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση για το θέμα ότι το χρέος αυτό έχει επιβληθεί στις χώρες του Νότου και να απαιτηθεί η διαγραφή του. Γι' αυτό το λόγο ο οργανισμός μας, η ODG, συμμετείχε στην Επιτροπή του Ελέγχου του Χρέους του Εκουατόρ και ήταν μεγάλη τιμή για μας που μπορέσαμε να συμμετέχουμε και να πετύχουμε το αποτέλεσμα που επιτύχαμε, δηλαδή την ακύρωση ενός μέρους του απεχθούς και παράνομου χρέους που προέκυψε από τον λογιστικό έλεγχο και την ανάλυση. Όπως διαπιστώνουμε τώρα, η κρίση του Νότου έχει περάσει και στο Βορρά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όπως είπε χθες ο Υπουργός Οικονομικών στην αίθουσα αυτή, υπάρχει ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η κατάσταση του καπιταλισμού, ο οποίος παράγει συστημική αστάθεια, ανισότητα και καταπίεση. Στο πλαίσιο αυτό, η κρίση έχει πλήξει και την Ελλάδα, αλλά και την χώρα μου, την Ισπανία. Και έχει δημιουργηθεί κρίση τεραστίων διαστάσεων. Οι κρίσεις στις δύο αυτές χώρες πρέπει να ειδωθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Ευρωζώνης και των ανισορροπιών που συνεπάγεται ο εσφαλμένος σχεδιασμός. Αυτό έχει οδηγήσει σε κρίση χρέους στην Ελλάδα, αλλά στην Ισπανία η κρίση προέκυψε από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί στην κορύφωση της κρίσης οι επιχειρήσεις είχαν χρέος 1,3 εκατομμυρίων, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε τις τράπεζες. Ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας των ακινήτων είχε χρέος 400 δις. Τα ποσά αυτά είναι περίπου 1,5 φορά το ισπανικό ΑΕΠ. Από όλους αυτούς τους τομείς που πλήττονται, αυτός που κυρίως επλήγει είναι τα νοικοκυριά, οι οικογένειες, οι εργαζόμενοι, και αυτοί είναι οι μόνοι που δεν διασώθηκαν με κανένα τρόπο. Ενώ ταυτόχρονα το κράτος στην Ισπανία ενεργοποίησε μια σειρά από μηχανισμούς για να αμοιβαιοποιήσει των απολειών και των κεφαλαίων, προστασία από τις απώλειες μέσω της συγχώνευσης τραπεζών,
ανακεφαλαιώσεις και τελικά συμφωνία για μια διάσωση από την Ευρώπη με ένα μνημόνιο όπως και στην Ελλάδα, το οποίο επιβλήθηκε με τη συμφωνία της κυβέρνησης που έχουμε τώρα. Η κυβέρνηση αυτή, στην οποία συμφώνησε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα το 2011. Όταν ήταν στη κυβέρνηση το Σοσιαλιστικό Κόμμα, συμφώνησε να αλλάξει το Σύνταγμα, να τροποποιηθεί το άρθρο 135 του Συντάγματος, ώστε να δοθεί πρώτη προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δαπάνη. Αυτό ήταν άνευ προηγουμένου, πρωτοφανές στην Ισπανία. Αυτή αυτό δεν είχε θυγεί ποτέ μέχρι τότε. Οποτεδήποτε προτινόταν αναθεώρηση στην Ισπανία, η απάντηση ήταν ότι δεν πρέπει να στήγεται το Σύνταγμα που αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας. Αυτό έγινε το καλοκαίρι, χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση στη Βουλή και σχεδόν μια νυχτή. Άλλαξε το άρθρο αυτό του Συντάγματος και όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολύ στα διάφορα κινήματα για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους στην Ισπανία. Το γεγονός αυτό καθιστά το χρέος απεχθές και παράνομο. Αυτό συνέβη, όπως σας είπα, ενώ η ανεργία έφτανε στο 26%, η ανεργία των νέων είχε ξεπεράσει το 50% και περίπου 1,000 σπίτια κατάσχονταν κάθε μέρα. Όπως γνωρίζετε, από το 2011, το Μάιο του 2011, Spanish society has been very much mobilized. Η ισπανική κοινωνία κινητοποιήθηκε έντονα. Ο κόσμος μαζεύτηκε στις πλατείες, όπως συνέβη και εδώ στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Έκτοτε, τα κοινωνικά κινήματα αντιστέκονται ενεργά, οργανώνονται και μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες είναι η πλατφόρμα για τον έλεγχο των χρεών των πολιτών, δηλαδή έλεγχος του χρέους της Ισπανίας και της διάσωσης που δόθηκε στις τράπεζες, όπως επίσης και στους δήμους της χώρας. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες, την οποία σας συνιστώ να λάβετε υπόψη σας στη δική σας διαδικασία, είναι τα δημοτικά παρατηρητήρια. Δημιουργούνται ιστοσελίδες σε κάθε δήμο όπου οι αρχές έρχονται σε επαφή διαδραστικά με τους πολίτες, γίνεται δηλαδή ένας διάλογος μεταξύ των αρχών και των πολιτών. Μπορεί οι πολίτες να ζητήσουν στοιχεία, να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν έγγραφα. Αυτό γίνεται δημόσια, ώστε οι διοικήσεις αυτές πρέπει είτε να απαντήσουν, είτε να φανεί πλέον ότι σιωπούν, δεν απαντούν και άρα δεν υπάρχει διαφάνεια. Αυτός θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός μηχανισμός ώστε να γίνει ο λογιστικός αυτός έλεγχος συμμετοχικός, αλλά και για να συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες. Εν κατακλείδη, όσον αφορά την κοινωνική κινητοποίηση και την πολιτική αλλαγή στην Ισπανία, θέλω να
Σας πω ότι για το υπόλοιπο του 2015 υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες αλλαγής στην Ισπανία. Θα γίνουν τον επόμενο μήνα εκλογές σε τοπικό επίπεδο. Αναμένεται ότι το πολιτικό τοπίο θα αλλάξει σημαντικά με τις εκλογές αυτές. Υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσει μια μεγάλη πρωτοβουλία, εκτεταμένη πρωτοβουλία για λογιστικούς ελέγχους του χρέους. Συμμετέχω και εγώ στην σύνταξη των πολιτικών προγραμμάτων κάποιων υποψηφίων της αριστεράς που πραγματικά θέλουν την κοινωνική αλλαγή. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μόνο μήνα. Γιατί οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Επίσης, το Σεπτέμβριο θα γίνουν εκλογές στην Καταλωνία, όπου θα ληφθεί απόφαση αν θα δημιουργηθεί ένα νέο κράτος, θα χωριστό, θα γίνει απόσχηση από την Ισπανία και ενδεχομένως να ανοίξει μια συνταγματική διαδικασία. Και για την υπόλοιπη Ισπανία. Πρέπει να υπογραμμίσω τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών στην πορεία αυτή. Η κοινωνία των πολιτών έχει στραφεί και παρακολουθεί την Ελλάδα, τα παραδείγματα της χώρας σας, η Ισπανία και η Καταλωνία ενδιαφέρεται πολύ για το τι γίνεται και το τι θα γίνει εδώ τους επόμενους μήνες. Τέλος, στο τέλος του χρόνου θα γίνουν γενικές εκλογές, όπου γνωρίζετε υπάρχει ένα νέο κόμμα που έχει προκύψει από την κοινωνική κινητοποίηση, είναι το κόμμα Podemos, που από ό,τι μοιάζει από τα αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Αυτή η πολιτική αλλαγή είναι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κινητοποίηση των πολιτών. Αν θέλουμε να πετύχει ο λογιστικός αυτός έλεγχος, πρέπει να γίνει πολύ γνωστός στην κοινωνία, να διαδοθεί και να υπάρχει διαδραστικότητα. Και όπως σας είπα, θα προσπαθήσω και εγώ λοιπόν να προσφέρω με όσα γνωρίζω, με όσα εμπειρία έχω από την Ισπανία σε επίπεδο τοπικό και βεβαίως με το να διαδώσω τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την εξέλιξη των εργασιών της Επιτροπής του Ελέγχου, ώστε η κοινωνία της Ισπανίας και της Καταλωνίας να είναι ενήμερες και να γνωρίζουν την πρόοδο που σημειώνεται και τις λύσεις που θα δοθούν εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.